δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Εμείς ήδη έχουμε αναγνωρίσει ότι έχουν υπάρξει καθυστερήσεις. Δεν θα ξαναπώ το κοινότοπο ότι ο κόμβος έχει φτάσει στο χτένι, αλλά αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι πια υπάρχει μια απέτηση, καθολική απέτηση να ξαναγίνουν τα γήπεδα χώροι αθλητικής άμυλας. Αυστηρό μήνυμα για άμεση εφαρμογή των μέτρων προκειμένου να καταπολεμηθούν τα κρούσματα οπαδικής βίας στη χώρα, έστειλε μιλώντας ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα συγκεκριμένα μέτρα εξειδίκευσε στη συνέχεια ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Το πρώτο αφορά την επιβολή αυτόματων ποινών και κυρώσεων από το Υπουργείο Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας, οι οποίες θα είναι κλιμακούμενες σε περίπτωση υποτροπής. Εάν υπάρξει παράβαση του νόμου, δεν θα υπάρχει δυνατότητα διακριτικής κρίσης. Δέσμια αρμοδιότητα θα επιβάλλονται αμέσως οι ποινές. Η ταυτοποίηση των φιλάδρων θα γίνεται μέσω κινητού με την ύπαρξη ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ηλεκτρονικής ταυτότητας, ενώ ο προαπαιτούμενος για τη διεξαγωγή των αγώνων θα είναι ο έλεγχος λειτουργίας των καμερών εντός των γηπέδων αλλά και των αποδυτηρίων. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα διασταυρώνεται μέσα στο κινητό και μόνο με την ταυτότητα η οποία θα υπάρχει επίσης μέσα στο κινητό του κατόχου φιλάθλου. Δύο μέρες πριν, η αστυνομική αρχή είναι υποχρεωμένη να ελέγχει το σύστημα των καμερών. Εάν ο έλεγχος δείξει ότι οι κάμερες δεν λειτουργούν, είναι πλημελής η λειτουργία τους, τότε δεν θα γίνει με φιλάθλους την Κυριακή ο αγώνας. Την ημέρα που διεξάγεται ο αγώνας, Κυριακή παραδείγματος χάρη, θα ξαναπηγαίνει στο γήπεδο. Εάν δεν λειτουργούν, το αρνητικό μήνυμα που θα στείλει θα έχει επίπτωση στην ομάδα, όχι εκείνη τη μέρα, δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα, αλλά ο επόμενος αγώνας, αυτονόητο είναι, θα γίνει και κλεισμένον των θυρών. Η ακραία εγκληματικότητα και η ομοίη οπαδική βία δεν αντιμετωπίζονται με τις επικοινωνιακές συσκέψεις που συγκαλεί κάθε τρεις και λίγο. Απαιτείται ισχυρή πολιτική βούληση που, όπως έχει αποδειχθεί, η κυβέρνηση δεν διαθέτει. Η εφαρμογή των μέτρων θα συζητηθεί εκτενέστερα στην αυριανή προγραμματισμένη συνάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού με τους εκπροσώπους των ομάδων της Super League, με την κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει πως η μη τήρηση των συμφωνηθέντων δύναται να επιφέρει και επέκταση του χρονικού πλαισίου επιβολής των ποινών και μετά τις 12 Φεβρουαρίου.